Με αναφορές στην πίεση που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, λέγοντας όμως χαρακτηριστικά πως αντέχει ακόμη, ξεκίνησε η σημερινή παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια του σχεδίου για τον εμβολιασμό των Ελλήνων κατά του κορονοϊού. Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στην επιβάρυνση που υπάρχει στην Βόρεια Ελλάδα, καλώντας για μία ακόμη φορά τους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα, θωρακίζοντας τους εαυτούς τους αλλά και τους γύρω τους. Ο κ. Καθηγητής, ο κ. Σιόδρας, μου έστειλε εδώ πέρα τους δείκτες θετικότητας αναπεριοχή, 100.000 κατοίκους. Θέλω να πω ότι όλη η Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται ουσιαστικά στο κόκκινο και μου ζήτησε να τονίσω ιδιαιτέρως τα Γρεβενά, την Μπέλα, τη Δράμα, την Πιερία, τη Λάρισα, τη Φλόρινα, τη Χαλκιδική και τον Εύρο. Κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε σιγά σιγά σε πιο χειμωνιάτικες μέρες. Οι κλιματικές συνθήκες δεν βοηθούν, βρισκόμαστε σε lockdown. Καταλαβαίνω τις θυσίες, τις προσπάθειες, την ανασφάλεια, τον κόπο, την αγωνία των συμπολιτών μας και τους σεβόμαστε όλους αυτούς τους ανθρώπους που καθημερινώς αγωνιούν. Νομίζω ότι η δημόσια υγεία και με την εικόνα την οποία παρουσιάζει η Ευρώπη να κάνουμε αυτή την προσπάθεια για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Κανείς δεν θέλει να δει εικόνες που αυτή τη στιγμή επικρατούν σε άλλες χώρες, με τεράστια πίεση σε πολύ πλούσια κρατεά υγειονομικά συστήματα που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, να πω ότι δεν έχει μειωθεί η προσέλευση στα νοσοκομεία ως προς τις εισαγωγές COVID, τις απλές κλίνες COVID. Είναι η ίδια πίεση όπως την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν αυξάνεται αυτή τη στιγμή, βλέπουμε, στις τελευταίες 2-3 μέρες, όμως προφανώς τα κρούσματα είναι ανησυχητικά. Αντέχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας, είναι ακόμα εδώ όρθιο, προσφέρουν αυτοί οι εξαιρετικοί επαγγελματίες υγείας. Τους ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ελάτε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους για να μπορέσουν να τα καταφέρουν και να μας προσφέρουν το αγαθό της υγείας, της δημόσιας υγείας και της περίθαλψης. Βλέπετε ότι δεν πέφτουν ακόμα τα κρούσματα στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Είναι δείγμα του τι έχει γίνει σε προηγούμενες εβδομάδες στο νομό και γενικώς πώς έχουμε συμπεριφερθεί. Τολμώ να πω ότι κάθε φορά που γίνεται κάτι που πιέζει τη δημόσια υγεία, αυτό φαίνεται, έχει αντίκτυπο μετά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στους συμπολίτες μας, στην υγεία τους. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, για μία ακόμη φορά, δεν έχει να κάνει με κάτι μικροπολιτικό. Δεν έχει να κάνει με κάτι κομματικό, έχει να κάνει με το αγαθό της υγείας που πρέπει να προσφέρεται απλόχερα σε όλους. Ο πλανήτης βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, η Ευρώπη το ίδιο, η χώρα μας καλύτερα αλλά το ίδιο. Πρέπει όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας που δεν μπορούν, που δεν έχουν, να τους βοηθήσουμε και να ξεπεράσουμε όλοι μαζί αυτή την κρίση. Πρέφορα το Εθνικό Σχέδιο για τον Εμβολιασμό των Ελλήνων. Ο κ. Κικίλιας εξήγησε πως το εμβόλιο θα είναι δωρεάν για όλους, καθώς λογίζεται ως δημόσιο αγαθό. Επιπρόσθετα, τα εμβόλια θα παραδοθούν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτόχρονα, ενώ αντίστοιχα θα έχουν την ίδια τιμή για όλα τα κράτη-μέλη. Οι εμβολιασμοί θα γίνουν σε 1018 κέντρα σε ολόκληρη την χώρα, όπου υπολογίζεται ότι θα εμβολιάζονται 2.117.440 πολίτες το μήνα. Στα εμβολιαστικά κέντρα, εκεί θα εμβολιάσουμε τον πληθυσμό. Πόσα είναι αυτά? Θα είναι 1018 εμβολιαστικά κέντρα. Και αυτά τα 1018 εμβολιαστικά κέντρα θα μπορούσαν να εμβολιάσουν 2.117.440 συμπολίτες μας το μήνα. Πώς θα γίνει αυτό? Θα υπάρχουν δύο βάρδιες, πρωινή και απογευματινή, 6 μέρες τη βδομάδα εργασία, Κυριακή ρεπό, και έχουμε υπολογίσει ότι κάθε συμπολίτης μας θα χρειαστεί 10 λεπτά πάνω κάτω προκειμένου να εμβολιαστεί. Αν χρειαστεί και αν παραστεί αυτή η ανάγκη, δηλαδή αν έρθουν παραπάνω εμβόλια στη μονάδα του χρόνου εντός μηνός, θα αναπτύξουμε περαιτέρω το σχέδιό μας για έξτρα και άλλα εμβολιαστικά κέντρα προκειμένου να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Αλλά 1018 εμβολιαστικά κέντρα και 2.117.440 συμπολίτες μας το μήνα, ένας μεγάλος αριθμός. Λοιπόν, η πρωτομάχη φροντίδα υγείας στη μάχη κατά της πανδημίας. Είχα πει την προηγούμενη Τετάρτη ότι το 30% των τεστ πλέον για COVID στη χώρα γίνεται στα κέντρα υγείας και στην πρωτομάχη φροντίδα υγείας,
αποσυμφορίζοντας τα ΤΕΠ των νοσοκομείων. Βλέπετε στα αριστερά το χάρτη της Ελλάδας με τα ποσοστά του τέστινγκ στα κέντρα υγείας και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι χώρος και σημείο που μπορεί να πηγαίνουν περιπατητικοί ασθενείς με ελαφρά συμπτώματα ή καθόλου συμπτώματα, με την υπόνοια της νόσου. Με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε και αποσυμφορίζουμε τα νοσοκομεία μας. Παράλληλα, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα στηρίξει και όλη αυτή την προσπάθεια, όλο αυτό το project. Άρα λοιπόν, βλέπετε στα δεξιά πώς επιμερίζονται σε 7 υγειονομικές περιφέρειες τα εμβολιαστικά μας κέντρα. Εκεί θα εμβολιαστεί το κύριο κομμάτι των συμπολιτών μας. Ταυτόχρονα ο κύριος Κικίλιας αναφέρθηκε και στην προτεραιοποίηση των εμβολιασμών. Η προτεραιοποίηση. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, κυρία Πρόεδρος είναι εδώ, υλοποιεί σε σειρά συνεδριάσεων το project ανάλογα με τις ποσότητες των εμβολίων και την προτεραιοποίηση που έχει να κάνει πρώτα απ' όλα, το καταλαβαίνουν όλοι, θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί μας, μετά θα εμβολιαστούν οι ευπαθείς ομάδες, δηλαδή οι ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως είναι αυτοί οι οποίοι είναι άνω των 65 χρονών ή οι συμπολίτες μας που έχουν υποκείμενη νόσο και τέλος ο γενικός πληθυσμός. Τώρα, τι πρέπει να κάνει ο πολίτης. Ο συμπολίτης μας λοιπόν θα μπορεί να κλείσει ραντεβού. Ο εμβολιασμός θα γίνεται με ραντεβού. Θα επικρατήσει τάξη, οργάνωση και έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν σωστά. Πώς μπορεί να κλείσει ένας συμπολίτης μας ραντεβού? Μπορεί να κλείσει είτε με SMS, δηλαδή με μήνυμα, είτε online διαδικτυακά, με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, είτε για αυτούς οι οποίοι είναι πιο μεγάλοι σε ηλικία ή δεν είναι συμβατοί με τις νέες τεχνολογίες, θα υπάρχουν τηλεφωνικά κέντρα στα οποία θα μπορεί να τηλεφωνήσει και να κλείσει το ραντεβού του στην πόλη του, κοντά στην περιοχή που μένει, σε συγκεκριμένο εμβολιαστικό κέντρο, να του δοθεί συγκεκριμένη ώρα στην οποία πρέπει να πάει και ούτω καθεξής. Για αυτή όλη την προσπάθεια, αυτό κομμάτι, το κομμάτι το ψηφιακό, είναι υπεύθυνο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια την οποία μας δίνουν. Το κράτος. Τι πρέπει να κάνει το κράτος? Το κράτος θα καταχωρήσει μέσα του ΆΜΚΑ τους συμπολίτες μας, θα καταχωρήσει τη βάση και θα δημιουργήσει τις συνθήκες αυτές με τις οποίες θα μπορέσουν να εμβολιαστούν οι συμπολίτες μας. Πάμε τώρα στις ειδικές ομάδες. Πώς θα γίνει ο εμβολιασμός των υγειονομικών? Ο εμβολιασμός των υγειονομικών θα γίνει σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και υγειονομικές δομές. Βλέπετε εδώ πέρα σε 7 υγειονομικές περιφέρειες ποια είναι αυτά και πόσα είναι αυτά τα εμβολιαστικά κέντρα σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και δομές στα οποία θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί μας. Καταλαβαίνετε ότι είναι πρώτης προτεραιότητας να εμβολιαστούν οι υγειονομικοί σε αυτή τη μάχη την οποία δίνουμε. Ως προς τους οίκους ευγυρίας, 65 κινητές ομάδες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΗ εντός 10 εργάσιμων ημερών θα εμβολιάσουν και τους εργαζομένους στους οίκους ευγυρίας και τους ωφελούμενους. Είναι μια ξεχωριστή κατηγορία που ο εμβολιασμός θα γίνει στους οίκους ευγυρίας. Παρακάτω. Σε ό,τι έχει να κάνει με πρόσφυγες και μετανάστες, ο εμβολιασμός θα γίνει από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του ΕΟΔΗ στα 34 κέντρα φιλοξενίας προσφύγων μεταναστών, στα 6 κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και στα 8 προαναχωρησιακά κέντρα. Θέλω να πω εδώ, να μείνουμε μισό λεπτό, ότι υπάρχει η παρουσίαση η οποία έχει γίνει στα κόμματα της Μίζωνος και Λάσωνος Αντιπολίτευσης. Υπάρχουν προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν από τα κόμματα και οι οποίες έγιναν αποδεκτές και θα γίνουν αποδεκτές στην πορεία. Είναι προφανές ότι με σύμπνοια και με διαφάνεια και με σωστό βηματισμό θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε όλα τα κόμματα και την κοινωνία και θα προχωρήσουμε αυτό το project, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι πολύ δύσκολο, έχει πολλά logistics. Είμαι πεπισμένος όμως ότι θα στεφθεί με επιτυχία. Πάμε. Υπάρχουν και τα σοφρονιστικά καταστήματα σε όλη τη χώρα, είναι 35. Θα ληφθεί ειδική μερίδα έτσι ώστε υγειονομικό προσωπικό των μονάδων υγείας που είναι κοντά σε κάθε σοφρονιστικό κατάστημα να μπορέσει να εμβολιάσει και το προσωπικό αλλά και τους ωφελούμενους.